για κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις και πριν από το γάμο που είχα κάποια πράγματα να τακτοποιήσω. Και έτσι έκτακτα έφυγα, πήγα στην Αθήνα. Εκτός από τη Ρούλα βεβαίως και τον Παναγιώτη, έχω πάρα πολλούς φίλους, στενούς φίλους. Και χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί. Μάλιστα. Φέτος θα πας κάπου, γιατί νομίζω τα καλοκαίρια σου αρέσει να βγαίνεις να ταξιδεύεις. Ναι, τα καλοκαίρια ταξιδεύω. Λείπω από την Κύπρο. Χαίρομαι την Κύπρο όσο είμαι εδώ βεβαίως, γιατί και η Κύπρος μας είναι πανέμορφη. Μετά φεύγω, έτσι πάω κανένα μήνα, λείπω συνήθως Ελλάδα, γιατί θέλω να δω περισσότερο τους φίλους μου. Και βεβαίως πανέμορφη και η Ελλάδα μας και το καλοκαίρι, απόλυτα καλοκαιρινός προορισμός. Φέτος, Έλενα μου, δεν έχω ιδέα τι θα κάνω βέβαια. Δεν έχω κανονίσει, βέβαια κάθε φορά είμαι της τελευταίας στιγμής. Δεν κανονίζω. Καλύτερα έτσι να σου πω. Καμιά φορά όταν προγραμματίζουμε κάτι και περιμένουμε, το περιμένουμε, του τιούλη αγωνία. Και μετά λες και εσύ, του τον ήταν. Ενώ περιμένουμε κάτι πιο... Είναι ωραία αγωνία. Ωραία να περιμένεις κάτι, να βάζεις κάτι, έστω και κάτι μικρό να περιμένεις κάθε φορά. Αλλά γενικότερα με τα ταξίδια είμαι της τελευταίας στιγμής. Γενικότερα είσαι έτσι, ελπίδα μου. Ναι. Παίρνεις αποφάσεις εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Ναι. Για διάφορα θέματα. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα είναι να έρθω να πω στους φίλους στην οικογένεια ότι παντρεύομαι, θα του παντρεύομαι τον επόμενο μήνα. Τελείωσε. Α, τέλειο. Αυτό έτσι θα κάνω και το γνωρίζουν όλοι. Μάλιστα. Κυρία Μάρο και ο κύριος Φίλιππος. Αν μας βλέπουν, να ξέρετε. Εννοείται μας βλέπουν. Την αγάπη εννοείται μας βλέπουν. Γεια σας. Να σας ζήσουν. Οικογένεια. Να τους ευχηθούμε και στον αέρα να σας ζήσει ο γιος σας, να σας ζήσει η ελπίδα. Όμορφη μέρα κάθε μέρα. 4 χρόνια, ελπίδα μου. Κιόλας. Ναι, κιόλας. Κλείνουμε τον 4ο χρόνο. Μέχρι 1η Ιουλίου θα είμαστε στον αέρα, ζωντανά. Βέβαια, ετοιμάζουμε και κάποιες ωραίες εκπλήξεις στους τηλεθεατές, κάποιες εξωτερικές έτσι. Α, τι ωραία. Ναι, θα βγούμε εκτός στούντιο. Πήρατε το πράσινο φως, ελπίδα μου, για την επόμενη χρονιά. Κοίταξε, συζητάμε ορισμένα πράγματα, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τη διεύθυνση και θεωρώ ότι όλα καλά θα πάνε. Μακάρι. Είσαι πολλά χρόνια στο ΡΙΚ, πάνω από 10. Έχεις... Ναι, πάνω από 10, ναι. Έχεις κάνει διάφορα πράγματα. Με τους αριθμούς και τις χρονολογίες και αυτά δεν τα πάω καθόλου καλά. Ναι. Ναι, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησα από το ΡΙΚ, είμαι στο ΡΙΚ. Εννοείται ένα μεγάλο σχολείο. Εννοείται με τα πάνω του και τα κάτω του, που έχει αυτός ο χώρος, έτσι, τα γνωρίζεις κι εσύ. Είναι. Έχεις κάνει διάφορα πράγματα, ενώ ότι συμμετείχες, ήσουν και σε άλλες εκπομπές.